Ανδρέας Γιαννόπουλος λίγες ημέρες πριν χάσει τη μάχη για τη ζωή πριν από 20 χρόνια έγραψε στο ημερολόγιο του ότι επιθυμεί να ιδρυθεί ένας σύλλογος για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας και φύλου. Η επιθυμία του έγινε πράξη μέσα από το χαμόγελο του παιδιού. Πέρσι στηρίξαμε 82.000 παιδιά. Λάβαμε 280.000 κλήσεις στη γραμμή 1056. Ενώ τα 19 χρόνια στηρίξαμε 975.000 παιδιά, δεν κάναμε λάθος. Την πρόσθεση όταν τα μαζέψαμε τους κρότα χρόνια, νομίζαμε ότι έγινε λάθος, γιατί μας φάνηκε πολύ μεγάλο. Τελικά είναι πραγματικότητα και λάβαμε 2,5 εκατομμύρια κλήσεις στη γραμμή 1056. Από αυτές οι κλήσεις, 500.000 ήταν πολύ σοβαρές. Στις 24, 25 και 26 Απριλίου, το περίπτερο 12 της ΔΕΘ μετατρέπεται σε ένα χώρο διασκέδασης, ξεφαντώματος αλλά και ενημέρωσης για μικρούς και μεγάλους, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ένας φορέας ιδιωτικός που ξεκίνησε και καταξιώθηκε αυτοτελώς, χωρίς την απλή έτσι, επικουρία και συνέργεια της πολιτείας και που σήμερα αποτελεί έναν από τους καλύτερους συμβούλους μας στην αντιμετώπιση όλων των φαινομένων που επιβαρύνουν και χάνουν από την πράξη και τη δομή, την οργανωμένη δομή τους στα παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι και ο Ιπποκράτης, στο κινητό πολυατρείο του οργανισμού, για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε παιδιά. Παρόν και ο Οδυσσέας, το πρώτο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Οι διοργανωτές της Φρέσκων αποφάσισαν να χαρίσουν στο χαμόγελο του παιδιού τους τόνους των εκθεμάτων. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, έχουμε και την εμπορική μας την έκθεση τη Φρέσκων. Την έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια κοινή δράση. Και αυτή η κοινή δράση θα είναι τα εκθέματα αυτά που έχουμε μέσα από την έκθεση φρέσκων να φτάσουν στο χαμόγελο του παιδιού. Από φράουλες, αχλάδια, μπανάνες, μήλα, τα πάντα. Τα πάντα. Από λαχανικά, σαλάτες, όλες οι σαλάτες. Ο τονάς είναι πάρα πολύ μεγάλο, πιστεύουμε ότι είναι πάνω από 3-4 τόνους. Το χαμόγελο του παιδιού δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία των παιδιών.